Καθησυχαστικά είναι τα πρώτα μηνύματα για τον κριτικό τουρισμό, όπως φανερώνουν οι προκρατήσεις από τις διεθνείς αγορές, με τους τουριστικούς φορείς να εντείνουν τις προσπάθειές τους για προβολή του νησιού στο εξωτερικό. Από τον προηγούμενο Οκτώβριο, όποτε και βλέπαμε σε σύγκριση με πέρσι μια υστέρηση στη ροή των κρατήσεων, βλέπουμε ότι αυτή η ψαλίδα σταδιακά κλείνει. Άρα σίγουρα σήμερα που μιλάμε έχουμε ακόμα ένα μειωμένο ποσοστό προκρατήσεων σε σχέση με πέρσι, αλλά αυτό δείχνει μια τάση να βελτιώνεται και θέλουμε να πιστεύουμε ότι σίγουρα η σεζόν θα έχει περισσότερες κατασκευές σε σχέση με πέρσι, αλλά με τους σωστούς χειρισμούς δεν θα επηρεάσει τις συνολικές αφήξεις. Στοχεύοντας την αμερικανική αγορά, για δεύτερη χρονιά η Κρήτη είχε παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού New York Times Travel Show που πραγματοποιήθηκε στο Μανχάταν. Ότι ο Αμερικανός επισκέπτης θα ταξιδέψει από την Αμερική στην Αθήνα και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει μια περιήγηση που θα συνδυάζοντας 2, 3, 4 νησιά. Είναι σχετικά βραχία διαμονής, άρα κάτω από μια εβδομάδα. Αλλά σίγουρα μια υψηλή κατακεφαλή δαπάνη. Καλά είναι τα νέα από τις σκανδιναβικές χώρες που καταλαμβάνουν ένα σημαντικό μερίδιο της τοπικής αγοράς. Είναι μια αγορά η οποία είναι σταθερή σε όλα της, είναι μια σταθερή οικονομία, είναι σταθερή στις προτιμήσεις των επισκεπτών. Άρα βλέπουμε ότι για άλλη μια χρονιά έχουμε θετικά μηνύματα από εκεί. Οι Γερμανοί επιλέγουν σταθερά το νησί ως τουριστικό προορισμό, ξεκινώντας από το φθινόπωρο της προκρατήσης, ενώ η αγορά της Ρωσίας δεν έχει ακόμα ανοίξει τα χαρτιά της. Είναι ο μεγάλος αιμοδότης του τουρισμού του νησιού μας, πάνω από το 1 τρίτο των αφήξεων. Συνήθως οι Ρώσοι ξεκινάνε ουσιαστικά να κλείνουν διακοπές τους μετά τα τέλη του Φλεβάρι ή μέσα του Μάρτη. Άρα συνεπώς τώρα είναι πολύ νωρίς να εξάγουν τα όποια συμπεράσματα. Το μοντέλο Ήλιος και Θάλασσα αποτελεί την κορονίδα του κριτικού τουρισμού που έδειξε ανθεκτικότητα στους αντίθετους ανέμους της οικονομικής κρίσης, με ζητούμενο από εδώ και στο εξής κινήσεις που θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν. Η Κρήτη, όλος ο κόσμος ξέρει ότι είναι ένας παράδεισος στη γη. Έτσι, επομένως η πρώτη ύλη υπάρχει, θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τα δυνατά του σημεία, τα οποία φυσικά έχουν σχέση με τον τουρισμό, φυσικά έχουν σχέση με το περιβάλλον, με την πρώτη ύλη τη Γεωργική. Δεν θα πρέπει ο ξένος τουρίστας να απολαμβάνει στο ξενοδοχείο προϊόντα που δεν είναι κριτικά ή δεν είναι έστω και ελληνικά. Ο τουριστικός τομέας έχει ηγετική θέση στην ανάκαμψη της οικονομίας μετά τη μεγάλη κρίση. Η Κρήτη είναι από τα ευλογημένα μέρη της Ελλάδας σίγουρα. Είναι ένας τόπος ο οποίος μπορεί να συνδυάσει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες. Προφανώς τον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή, τη μεταπήγηση, τη βιομηχανία. Και ουσιαστικά αυτό είναι και από τα πιο σημαντικά πράγματα που θα έπρεπε να επιδιώκει κάθε περιοχή. Παρά τους φόβους ότι ο τουρισμός έφτασε ήδη στην κορύφωση της αναπτυξιακής δυναμικής του και θα εμφανίσει κόπωση τα επόμενα χρόνια, το World Travel and Tourism Council προβλέπει ότι η συνεισφορά του στην οικονομία θα ενισχυθεί σημαντικά. Από 28.973.000 το 2018, οι ξένοι επισκέπτες υπολογίζεται ότι θα αυξηθούν σε 42.531.000, δηλαδή σχεδόν κατά 47%. Τα έσοδα εκτιμάται ότι θα αυξάνονται κατά 4,5% το χρόνο για να φτάσουν τα 28,1 δισεκατομμύρια ευρώ το 2028.